Μία ασάφεια στο τέταρτο θέμα φυσικής στις πανελλήνιες εξετάσεις ήταν αρκετή να δημιουργήσει αναστάτωση στις οικογένειες των υποψηφίων που την περασμένη Παρασκευή εξετάστηκαν στο εν λόγω μάθημα. Είχαμε ένα πρόβλημα με το τέταρτο θέμα στη φυσική, στο οποίο υπήρχε μία ασάφεια. Δυστυχώς έγινε πολύ έτσι κουβέντα, ενώ θα έπρεπε να είχε λυθεί εξ αρχής, να τονιστεί, να αποσαφινιστεί η παράληψη που είχε στην εκφώνηση και νομίζω ότι δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Εν πάση περιπτώσει, εκείνο το οποίο δυστυχώς έγινε ήταν ότι αντί να αντιμετωπιστεί επιτόπου η ασάφεια, ακυρώθηκε το θέμα. Βγήκε εντολή να μην βαθμολογηθεί. Με το δίκιο τους, κάποιοι γονείς, των οποίων τα παιδιά δαπάνησαν πολύτιμο χρόνο και ασχολήθηκαν και το έλυσαν και εντόπισαν και την ασάφεια κάποια από αυτά, έμειναν με το παράπονο. Και βλέποντας όντως ότι τελικά το Υπουργείο με αυτή την ρύθμιση δημιουργούσε αδικία, αποκατέστησαν τώρα το θέμα και είπαν ότι θα βαθμολογηθεί κανονικά όπως είχε οριστεί ακριβώς από την αρχή. Πιστεύω ότι κάπως έτσι έπρεπε να γίνει από την αρχή. Πιο καλό θα ήταν με το που εντοπίστηκε η ασάφεια εγκαίρως, αν είχε εντοπιστεί εγκαίρως, να δινόταν διόρθωση πριν φύγουν τα παιδιά μέσα από τις αίθουσες. Δεν έγινε. Και λέω ότι δυστυχώς κάποιες τέτοιες μικρές παραλήψεις, οι οποίες βέβαια μπορεί εμείς να τις λέμε μικρές, για κάποιους δεν είναι σοβαρές, πλήττουν ένα θεσμό ο οποίος ευτυχώς ακόμα και σήμερα επί τόσα χρόνια δεν αμφισβητείται. Το λέω αυτό γιατί ο τρόπος με τον οποίο διεξάγονται, ελέγχονται, προωθούνται τα γραπτά των πανελληνίων εξετάσεων, ευτυχώς, ξαναλέω, είναι από τους λίγους σε αυτό το κράτος, σε αυτή τη χώρα, που δεν αμφισβητούνται. Πιστεύω ότι είναι τόσες πολλές οι ασφαλιστικές δικλείδες με τις οποίες τα γραπτά προωθούνται από τα εξεταστικά κέντρα στα βαθμολογικά και ξανά πίσω, που η περίπτωση δολίευσης, η περίπτωση αδικίας κτλ. Είναι τόσο μηδαμινή, μπορώ να πω ότι πρέπει να είναι απίθανη. Δεν μπορώ να φανταστώ τόσος πολλής κόσμος που εμπλέκεται, όλοι αυτοί να έχουν κάποια συμφέροντα για να αλλοιωθεί μία βαθμολογία ή τόσοι πολλοί μαζί να είναι αφελείς και να κάνουν σωρία λαθών. Γιατί το σύστημα, ξαναλέω, είναι τόσο δοκιμασμένο, τόσο ελεγχόμενο, που δεν υπάρχει περίπτωση με συνθήκες λογικής να παραβιαστεί. Εκείνο το οποίο λέω είναι ο κόσμος, οι γονείς και τα παιδιά να έχουν εμπιστοσύνη στο σύστημα των πανελληνίων εξετάσεων και ακόμα να είναι βέβαιοι ότι όσο καιρό ακόμα είναι στα χέρια των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνουν πράγματα που να αμφισβητούν το κύρος των εξετάσεων. Τώρα, αν γίνονται κάποια μικρολάθη ή κάποια θέματα που είναι πολύ δύσκολα ή κάποια θέματα που δεν είναι τόσο σαφή, είναι μέσα στα όρια του ανθρώπινου λάθους. Έτσι θέλω να πιστεύω.